Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, υπουργοί, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η παρέμβασή μας σαν δευτεροβάθμιο οργάνου εκπροσώπησης ενός κλάδου που παράγει σε έναν πολύ νευραλικό τομέα της εθνικής οικονομίας, δηλαδή στα μεταλλεία, λατομεία και λιγνητορυχεία της χώρας, ίσως είναι η πιο από πλευράς εργατικής πλευράς χαρακτηριστική, για να τεκμηριώσουμε γιατί τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και τη συνδικαλιστική οργάνωση, όχι απλά δεν βοηθάνε τους εργαζόμενους στους συγκεκριμένους χώρους και γενικότερα τους εργαζόμενους της πατρίδας μας, αλλά προσθέτουν νέες ακόμη δυσκολίες στη διεκδίκηση ακόμη και στοιχειωδών δικαιωμάτων. Και για να γίνει αυτό κατανοητό, ίσως το παράδειγμα είναι το πιο εύλογο επιχείρημα σε σχέση με την νομική συγκερμηνία των διατάξεων των άρθρων. Ο κλάδος, ο οποίος τα χρόνια της κρίσης όχι απλά παρουσίασε ανθεκτικότητα, αλλά και αύξηση των κερδών και συμμετοχή της στο ΑΕΠ, από 0,5 του ΑΕΠ πήγε περίπου στο 3%. Ο κλάδος αυτός που οι μεταλλιοιδιοκτήτες κάνουν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επενδύσεις και ένα τζίρο της τάξης 2 δις με κύριο εξαγωγικό προσανατολισμό. Μετά από μεγάλη πίεση και αγώνα της Ομοσπονδίας και των σωματείων της Ομοσπονδίας, κατάφερε να υπογράψει σύμβαση πριν από 3 χρόνια, της οποίας με την ενέργεια έχει λήξει, και για την οποία η κλαδικότητα και η επεκτασιμότητά της, η οποία κρίθηκε με παρέμβαση δικιά μας από το Υπουργείο, βρίσκεται ήδη στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπου μαζί με το ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, προσπαθεί να πάρει πίσω και τα στοιχειώδη που αφορούσαν εργαζόμενους στο πιο σκληρό και επικίνδυνο τομέα ίσως της παραγωγής, αφού είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και διαφύλαξης εργασίας των εργαζόμενων σε αυτές τις δουλειές, είτε είναι υπόγειες είτε είναι επιφανειακές. Αλλά δεν έφτανε εκεί. Η πρόκλησή τους είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν στην κατάσταση της πρότασης για υπογραφή νέας σύμβασης όχι απλά διεκδικούν τη νομική, αν θέλετε, ακύρωση της παλιότερης, αλλά προτείνουν πράγματα που θα μπορούσε κανείς την περίοδο που επαγγέλλεται η κυβέρνηση και εργοδότης ανάπτυξης να θεωρηθούν ανατριχιαστικά. Μείωση μισθών έως και 18%, διαχωρισμό εργαζόμενων σε νέους και παλιούς, αφαίρεση δικοτήτων και εντιάψη περιπτώσει ένα πλέγμα προτάσεων που όχι απλά δεν φροντίζει για μια στοιχειώδη καλυτέρευση ζωής των μεταλλορύχων, αλλά θέλει να το στείλει ακόμη πιο πίσω. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο συνάντηση προκειμένου να δούμε τη θέση του Υπουργού σε σχέση με την εκδίκαση στο Συμβούλιο Επικρατείας και τις κατάλληλες οδηγίες που θα πρέπει να δοθούν προκειμένου και η κλαδικότητα που προκύπτει από την ποικιλία των εργαζόμενων στον χώρο δουλειάς, είτε αυτοί είναι τεχνίτες, είτε αυτοί είναι εργοδικοί, είτε αυτοί είναι χειριστές, είτε είναι ακόμη και διοικητικοί υπάλληλοι, και η δε επεκτασιμότητα προκύπτει, αν θέλετε, από τον όγκο των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που καλύπτει ο κλάδος, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ανεξάρτητα το τι θα γίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας, τουλάχιστον η Ομοσπονδία ομόφωνα θα συνεχίσει η διεκδίκηση και στα πλαίσια αυτά και κάτω από το πρίσμα αυτό θα εκφράσει και σύντομα στη Βουλή τις απόψεις για τα περίφημα άρθρα που αφορούν τα εργασιακά, δηλαδή το 50, 51, 52, 53, τα άρθρα δηλαδή που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις και την συνδικαλιστική οργάνωση. Το 49, στην ουσία, με τις αρμοδιότητες που δίνει στον Υπουργό να καθορίσει όρους και κριτήρια με τις οποίες θα γίνονται οι εξαιρέσεις, βάζει και τις κλαδικές και τις ομοιοεπαγγελματικές σε αμφισβήτηση. Το 51 επίσης είναι στην ίδια κατεύθυνση με τη λογική ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπηρεσχύουν κάτω από τις συγκεκριμένες πλέον εξαιρέσεις και των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών. Το 52 με την επεκτασιμότητα στην ουσία προχωράει στο ξύλωμα των συλλογικών συμβάσεων,
διότι όροι και οι προϋποθέσεις, ακόμη και τα στοιχεία που ζητούν να τεκμηριώσουμε την ανταγωνιστικότητα, είναι τέτοια που καμιά συνδικαλιστική οργάνωση δεν θα μπορεί να αντιπαρατίθεται. Και σε αυτή την περίπτωση η λέξη ανταγωνιστικότητα και η λέξη επιχειρηματικότητα, τον βασικό μισθό και τα στοιχεία δικαιώματα τα ξεχνάει και τα βάζει στο περιθώριο. Άρα συμπερασματικά και τα τρία αυτά άρθρα κάνουν ανεπίτρεπτη τη δίδυση στη συλλογική αυτονομία των εργατικών συνδικάτων και των φορέων που διεκδικούν και με αυτή την έννοια εμείς ζητούμε την απόσυρσή της. Αντίστοιχη είναι και η θέση μας για το άρθρο 50, στο οποίο είτε με το Μητρό που υποκαστά στην ουσία δίνοντας, αν θέλετε, στους εργοδότες τη δυνατότητα μέσα από αυτό το Μητρό να αποφασίζει την αντιπροσωπευτικότητα παρακάμπτοντας την επιτροπή του άρθρου 15 του νόμου 1264, είτε μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπου στην ουσία υποβαθμίζει τη Γενική Συνέλευση, το διάλογο και το σχεδιασμό των εργατικών συνδικάτων μέσα από μια ζωντανή διαδικασία, πιστεύουμε ότι και αυτό το άρθρο πρέπει να αποσυρθεί, διότι ελάχιστα προσφέρει στη συνδικαλιστική διεκδίκηση και, αν θέλετε, και στη δυνατότητα για τη στοιχειώδη προάσπιση των δικαιωμάτων μας. Ευχαριστώ.